καταγγελία και στη συγκέντρωση των ελληνικών λαών και να πούνε ότι κυρίες και κύριοι Ελληνικέλα αντίδρασε και αντέδρασε και αντιστάσουν, διότι πλέον μας έχουν πάρει φαλάνγκη, προσπαθούν με το ζόρι να μας επιβάλλουν το Σέγγεν, δηλαδή την ηλεκτρονική φήμωση, την ηλεκτρονική δικτατορία και να μας κάνουν κυβερνοσκλάβους με τον συγκεκριμένο αριθμό του ο καθένας, δηλαδή το 666 μηγαίνει το κύριε. Λοιπόν, εδώ καλούμεθα σήμερα να πούμε ότι εντός ολίγου ψηφίσανε στο Υπουργείο Πολιτισμού το μισελληνικό και ανθεληνικό την εγκατάσταση και την ανασυγκρότηση όλων των μιναρέδων των τουρκικών στην Ελλάδα. Έσχο! Και το μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς, το ρίξανε αλλού, πίσω και μας λένε για πολιτισμένη Ευρώπη και για ταυτότητες πολιτισμικές και για αριθμούς που θα γίνουμε όλοι μας εντός ολίγου. Όλοι κυβερνοσκλάβοι στα κάτεργα των ανθελήνων μισελήνων αντιχρίστων, Εβραίων σιωνιστών. Εδώ πρέπει λοιπόν να γίνει κατανοητό ότι εντός ολίγου νομιμοποιούν και περνάνε στο Υπουργείο Παιδείας ως δόγμα τους μάρτυρες του Ιακωβά τον χιλιασμό. Δηλαδή, είμαστε ορθόδοξο δόγμα στη χώρα μας. Ένα είναι το δόγμα και έκανε περόψεις στην Υπουργείο Γεράσιμος ο Γιακουβάτος. Ένα είναι το δόγμα, το ορθόδοξο της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εδώ είναι Ελλάς και τους το λέμε να τα ακούσουνε. Δεν υπάρχουν δόγματα άλλα εδώ. Υπάρχουν παραθρησκευτικές οργανώσεις, υπάρχουν αιρέσεις σχεδιασμού Ιεχωβάδων όλων αυτών πεντηκοστιανών ευαγγελικών Scientology και όλοι αυτοί έξω από τη χώρα μας. Έξω! Έξω από τη χώρα μας. Και τελειώνω, κυρίες και κύριοι. Τελειώνω, διότι πρέπει να είμαστε σύντομοι. Έξω από τη Μασόνη. Παρακαλώ. Ότι οι αντιστάσεις και οι αντιδράσεις αρχίζουν από εμάς τους ιδίους. Πρέπει να πάψουμε να είμαστε χριστιανοί του βολέματος. Όχι άλλο βόλεμα, καλούμε τα όλοι οπουδήποτε υπάρχει συγκέντρωση. Και όταν υπάρχει μόχθο, ζήλος, αγάπη και κατάθεση ψυχής για την Ελλάδα και του Χριστού την πίστη την Αγία, θα πρέπει να συγκεντρωνόμεθα όλοι, να διαμαρτυρόμεθα και να απαιτήσουμε των Αυτελλήνων να γίνει μεγάλη συγκέντρωση. Έξω οι λαθρομετανάστες, οι Αλβανοί! Ευχαριστούμε.
παρουσία μας αποδεικνύουμε ότι το σώμα της Εκκλησίας μας, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, είναι ζωντανό και ότι η πατρίδα μας είναι ζωντανή. Συγχαρητήρια στους οργανωτάς αυτής της ωραίας και μεγαλειώδους εκδηλώσεως. Το μικρό πίμνιο της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών ανέκαθεν σήμερα και πάντα είναι το τάγμα θανάτου στην πρώτη γραμμή κατά των εχθρών της πίστεως και της πατρίδος μας. Και τώρα το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάνος Μανολάκος, σύντομο χαιρετισμό. Συμμαχήτριες και συμμαχητέ, στον αγώνα το μεγάλο και τον ιερό, γιατί είναι ιερός, γιατί ασχολείται με υψηλές αξίες, με μεγάλα ιδανικά, προσεγγίζει ο αγώνας μας κοντά στο Χριστό και είναι μεγάλος, γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, αφορά όλους τους συμπολίτες μας, όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως κομμάτων, δεξιούς, κεντρώους και αριστερούς. Και το λέω αυτό διότι φωνάζανε πολύ παλιά ότι τους φακέρωνε η αστυνομία, η τότε αστυνομία, τα σώματα τότε τα μεγάλα που είχαμε αστυνομία στον τόπο μας, το τότε αστυνομικό σώμα της αστυνομίας πόλεων, το τότε αστυνομικό σώμα της παλιάς βασιλικής χωροφυλακής. Μας λέγανε λοιπόν ότι τους φακέλωναν, αλλά στον τόπο είχε μεροδεί η δημόσια τάξη και η ασφάλεια. Και βλέπουμε σήμερα αυτούς οι οποίοι φώναζαν τότε να κάνουν ένα μεγαλύτερο φακέλωμα, ένα χειρότερο φακέλωμα, ένα απάνθρωπο φακέλωμα, ένα αντιχριστιανικό φακέλωμα. Και σε αυτό το φακέλωμα όλες οι δυνάμεις, λαϊκές, δυνάμεις του κλήρου, πολιτικές δυνάμεις, θα ορθώσουμε το αναστημά μας. Δεν θα μείνουμε συγκυμασμένοι. Δεν είμαστε κατήρες. Ψηλά λοιπόν τις σημαίες της Ελλάδος, της Χριστιανοσύνης, εκεί κάτω τις σημαίες που βλέπω της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σύντομα η Ελλάδα, στην οδό Ποτισίων. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Χριστιανοσύνη. Και τώρα, σύντομο χαιρετισμό, ο τέος υπουργός Οικονομικών, κύριος Μπουκοβός. Συμμαχητές και συμμαχήτριες στον Ιερό Αγώνα, ύστερα από όσα είπαν οι άλλοι πατέρες, δεν έχω να προσθέσω τίποτα, διότι επίκειται και πορεία και δεν υπάρχει χρόνος. Θέλω μονάχα να σας πω ότι εμείς οι Θεσσαλονικείς, και μπορείτε να δείτε εκεί πίσω σας το πανό των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, είμαστε πρωτοπόροι στον αγώνα τον οποίο ξεκινήσαμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Ο εκδότης του περαιτικού κήρυκος, κύριος Δημήτρης Κάτσορας, ένα σύντομο χαιρετισμό. Ο χρόνος έχει περάσει. Θα ήθελα απλώς να σημειώσω ένα πράγμα, ότι ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε μέχρι σήμερα πολλές αντιξοότητες και προδοσίες. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη ίσως απειλή κατά της πνευματικής του υποστάσεως. Μια νέα φραγκοκρατία, αυτό είναι κατά την ταπεινή μας άποψη το πραγματικό όνομα και το κρυπτόμενο νόημα του εξευρωπαϊσμού της Ελλάδος, είναι σχεδόν πραγματικό της
ενώ διαφαίνεται καθαρός πλέον κάτι βαθύτερο από αυτόν. Η θεμελίωση ενός πανευρωπαϊκού και εν συνεχεία παγκοσμίου καθεστώτος, χωρίς ελευθερία, χωρίς Χριστό. Η θεμελίωση του κράτους του Αντιχρίστου, στο οποίο κάποιοι θέλουν εκόντες άφροντες να συμμετάσχουν ελπάντες. Όσοι προτείνουν και ακολουθούν την οδό του εφησυχασμού, είναι κακοί σύμβουλοι, για να μην πούμε κάτι βαρύτερο, για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως και όσων θα ακολουθήσουν. Προφανώς, οι εκάστοτε άρχοντες αυτό επιθυμούν, δηλαδή τον εφησυχασμό του λαού για να προχωρούν ανενόχλητοι στα σχέδιά τους. Εμείς όμως δεν πρέπει να νηπιάζουμε τες φρεσί, δηλαδή να είμαστε αφελείς και ανόητοι για να μας εξαπατούν. Οι χριστιανοί σε ένα μόνο πράγμα νηπιάζουμε, στην κακία, και πρέπει να είμαστε άγρυπνοι και να αγωνιζόμεθα. Περαίνοντας το σύντομο αυτό χαιρετισμό, ευχόμεθα η δύναμη του Τιμίου Σταυρού να βοηθεί όλους, να είμεθα πάντοτε ενωμένοι το Αγίο Σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, επί των γνησίων μελών της οποίας ο Αντίχριστος και τα όργανα του δεν έχουν καμία απολύτως δύναμη και εξουσία. Όχι στη νέα φραγκοκρατία, όχι στις ανελεύθερες και αντεθνικές συμφωνίες, όχι στο ηλεκτρονικό φακέλωμα, όχι στα σατανικά σύμβολα και τον αριθμό του ονόματος του Αντιχρίστου. Ορθοδοξία, ελευθερία ή θάνατος. Αφού ευχαριστήσουμε όλους τους προλαλήσαντας, παρακαλώ, ησυχία, τελειώσαμε, ησυχία όμως και ακίνητη, μην κινήστε, μην κινήστε και μην ομιλείτε παρακαλώ. Αδελφοί μου, ακούσαμε πάρα πολλά που έρχονται ή ήρθαν στην Ελλάδα. Είναι, επιτρέψτε μου να το πω ξανά, οι κουτσουλιές του θηρίου. Ασχολούμεθα με μία-μία κουτσουλιά, φοροκάρτα, κάρτα υγείας, ταυτότητα. Οτιδήποτε άλλο έρχεται από την Ευρώπη. Κοιτάμε τους κουτσουλιές και φωνάζουμε εναντίον των κουτσουλιών τόση ώρα. Πρέπει να φωνάξουμε εναντίον του θηρίου. Το θηρίο αν το σκοτώσουμε δεν θα κουτσουλάει πια. Δεν θα μας θερώσει. Το θηρίο. Δημοκρατίας και μέλος και γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής, ενώ είχε σπουδαίο λόγο να μας αφωνήσει, θα τον δημοσιεύσει όμως στην εφημερίδα τους Χριστιανική, την οποία συστήνουμε να διαβάζετε σαν Ορθόδοξη Χριστιανική Εφημερίδα. Ο πρόεδρος λοιπόν, κύριος Εμμανουήλ Μηδενάκης, διαβάζει το ψήφισμα. Προσέξτε το. Είναι πολύ σημαντικό και πρέπει στο τέλος να φωνάξουμε όλοι αν το εγκρίνουμε. Θα ρωτήσει, εγκρίνεται? Πρέπει να απαντήσουμε όλοι ναι. Αλλά προσέξτε τι λέει το ψήφισμα. Ο κύριος Μηδενάκης στο μικρόφωνο. Ελλάδα, το κυρίο είναι ο συνήθιος. Ελλάδα, το κυρίο είναι ο συνήθιος. Ησυχία. Πολλά ακουστήκανε, να τα μαζέψουμε, να συνοψίσουμε, την ουσία της σημερινής αγωνιστικής μας συγκέντρωσης. Πριν διαβάσω το ψήφισμα, η Συντονιστική Επιτροπή
θέλει να σφίξει το χέρι καθενός σας για τον ηρωισμό που δείξατε μέσα σε αυτό το κρύο. Να είστε εδώ όρθιοι επί τόσες ώρες. Να σας συγχαρεί και να σας ευχαριστήσει που από σπίτι σε σπίτι, από γειτονιά σε γειτονιά, μοιράσατε τα φεϊβολά, τις χιλιάδες φεϊβολά, τις χιλιάδες αφήσεις. Και με τον τρόπο αυτόν σπάσατε, γκρεμίσατε το τείχος της σιωπής των πουλημένων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γρήγορα, γιατί... Δεν ανακοίνωσαν τίποτε με ελάχιστες εξαιρέσεις που είπε ο πατήρ Μάξιμος. Γρήγορα. Για τη σημερινή εκδήλωση. Συγχαίρουμε επίσης και ευχαριστούμε. Το Θεό πρώτα ευχαριστούμε και συγχαίρουμε την Εκκλησία μας που στάθηκε δίπλα στο λαό της και με την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της Εκκλησίας της Κρήτης, Εκκλησίας Ελλάδος, του Αγίου Όρους, των Μετεώρων, όλης της μοναστικής πολιτείας και με το λαό όλοι μαζί δίδουμε απάντηση και στο Μέγαρο Μαξίμου και στις Βρυξέλλες ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο οι Γερμανοί αν ξανάρθουν θα αποκρουστούν. Γιατί Ενωμένη Ευρώπη, συνθήκη Μάστριχτ, συνθήκη Άντερνταμ, συνθήκη Σέγγεν σημαίνει οι Γερμανοί ξανάρχονται. Το τέταρτο Ράιχ μας ετοιμάζουν. Δεν κατάφεραν να υποδουλώσουν την Ελλάδα με τα σκούκας, με τα τάξη του Χίτλερ και σήμερα μας υποδουλώνουν με τα μάρκα τους. Αυτή την απάντηση ο λαός θα τη δώσει, θα ξαναπεί όχι. Με όπλο την απόφαση της Συνόδου λέμε όχι στη συνθήκη της Έγκαιρ. Τελειώνουμε και διαβάσουμε το ψήφισμα. Διαβάσουμε το ψήφισμα. Ένα λεπτό για να γίνει μετά ειρηνική πορεία στη Βουλή. Το ψήφισμα έχει ως εξής. Όλοι μας πλέον έχουμε συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που διατρέχουμε ως έθνος. Με την ανεπόρον ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκείνο που με το παρόν ψήφισμα και την παρούσα μεγαλειώδη μας συγκέντρωση. Όχι γιατί το φως και πάλι από την Ελλάδα. Όλοι οι λαοί γνωρίζοντες πως τον Ελλήνων ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει. Έχουν στραμμένα τη στιγμή αυτή τα βλέμματά τους προς εμάς για να ακούσουν το ελληνικό όχι στο μεγαλύτερο ζυγό που επιχειρείται να επιβληθεί στην εξελιγμένη ηλεκτρονική μορφή στο τέλος του 20ου αιώνα. Όταν το 1940 κάποιοι προσπάθησαν να ενώσουν την Ευρώπη κάτω από τη δική τους αποκλειστική ρυθμού. Από Παρτιζίων, Σταδίου και στη Βουλή οι αλλοιόμεθα ειρηνικά. Φεύγοντας, όπως προχωράτε, να σας διαβιβάσω. Αγωνιστικούς και ρεσικούς από ιερές μητροπόλεις και θεσίας της Ελλάδος. Λοιπόν, προχωράτε. Ιερά Μητρόπολη, Συμβανίου και Σπίτιου. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Πατριάγη θα έχει τις μεταπολίες χαράς Ελλάδων την αποδεκάνη εμπόνη πριν την ενταυτό εκδονή σας και το οποίο θα μπορεί την προσοχή της Παναγικής Συγκεντρώσεως. Κατάμεση της Πιτέγης. Λέω και σας εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την απόφασή σας που έχει πραγματοποιήσει το Ισοστάδο Συγκεντρώσεως. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και
τώρα. Μην διαζόσαστε οι λαϊκοί. Thank you.
των εκπαιδευτών μας και των ασκόμεων αιωνίου. Αυτά φωνεύουν καθαρά και ξάστερα ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψή του, ο Άγιος Υπόλυτος και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Μας λέγουν δηλαδή ότι σε κάθε στερού όσοι υπογράψουν και πάρουν την ταυτότητα και τον ρυθμό της ταυτότητας.
καλούσα για τελευταία φορά όλους τους αξιότιμους δημοσιογράφους όλων των καναλιών και όλων των εφημερίδων αύριο, σήμερα και αύριο να πούνε την αλήθεια, διότι τους προειδοποίησα και από την πεδίο του Άρεως και από εδώ για τελευταία φορά. Εάν δεν πούν την αλήθεια σήμερα και αύριο κατατέθεται μήνυση σε όλους τους δημοσιογράφους και αγωγή 500 εκατομμυρίων. Θυμηθείτε το, ο αγώνας είναι κοινός και για το νέο
Χαίρομαι. Χαίρομαι. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι. Παρακαλώ πολύ, ακούστε με λίγο. Πρέπει να καταλάβουν όλοι αυτοί οι κύριοι, της Βουλής που πολύ αφιβάλλον είναι κύριοι. Πολύ αφιβάλλον είναι κύριοι. Διότι κάποιος είναι κύριος, κάποιος λέγεται κύριος, όταν είναι πρόσωπο κατ' εικόνα Θεού, όταν ο άνθρωπος απολέσει το κατ' εικόνα Θεού και γίνει ζώο, πάμε σεβαστοί πατέρες, ανακοίνωσα όλα ό,τι μου δώσατε, ό,τι είδε στην εξέδρα πάνω, ανακοίνωσα το πεδίο του Άρεως. Δεν έμεινε κανείς απ' έξω. Ό,τι καρτάκια μου δώσατε με τα ονόματά σας, με τους φορείς σας, με τους συλλόγους σας, όλα ανακοινώθηκαν. Όσοι δεν τα ακούσατε, ζητάω συγγνώμη γιατί ο χρόνος είχε περάσει και τα έλεγα την ώρα που φεύγατε. Θα τα ακούσετε και θα τα αναφέρω πάλι όλα, σας το υπόσχομαι, στην εκπομπή μου Φωνή του Πατροκοσμά. Θα τα αναφέρω ξανά όλα. Όλους εσάς που ήρθατε από όλη την Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη, από Σέρες, από Λάρισα, από Βόλο, από Κόρινθο, από Πάτρα, από Καλαμάτα, από Λουτράκι και από Τρίπολη, αλλού. Από Κρήτη, από Σάμο, Καρδίτσα, η Καρδίτσα μας, από Λάρισα, το είπατε. Σε όλους εσάς, από Θεσσαλία, σε λίγα λόγια, μισό λεπτό. Καλύτερα να πάρω ένα-ένα όλους τους νομούς της Ελλάδος, διότι βλέπω ότι ήρθατε από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, όλοι εσείς λοιπόν που ήρθατε από όλη την Ελλάδα, και εδώ από την Αθήνα και από, και από τα Μεσόγεια είπαμε. Τα Μεσόγεια εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά. 3 εκατομμύρια περιφορά μοιράστηκαν σε όλη την Ελλάδα. 3 εκατομμύρια. 100.000 αφήσεις. Με την ευκαιρία θέλω να καταγγείλω το εξής γεγονός. Μας έκαναν σκληρό πόλεμο. Σκληρό πόλεμο για αυτή τη συγκέντρωση. Και πάλι βλέπετε τι επιτυχία είχε. Τα κανάλια δεν είπαν τίποτα. Οι εφημερίδες εκτός ελαχιστοτάτων εξαιρέσεων δεν έγραφαν τίποτα. Γιατί φωνάζουν και κουράζουν και θα κλείσουν τη φωνή. Τις αφήσεις μας, τη μία στιγμή δυσκολούσαν τα παιδιά και οι νέοι τα συνεργεία και μέσα σε μία ώρα ήταν ξεκολληθεί όλες. Τι γινότανε, δεν μπόρεσαν να βρω λύση. Προφανώς υπήρχανε ετεταλμένα κλιμάκια. Ποιος ξέρει από ποιους ανθέληνες και ποιους προδότες εδώ της πολιτείας που, και πράκτορες που είχανε εξαπολυθεί σε όλη την Αθήνα και ξεκολούσαν τις αφήσεις. Τη μία μέρα τις κολούσαν, την άλλη μέρα δεν υπήρχε ούτε μία. Παρόλα αυτά όμως, ο αγώνας μας και ο αγώνας σας, ο κοινός αυτός αγώνας μας, είχε τεράστια επιτυχία. Εάν δεν υπήρχαν πολλά άλλα κολλήματα, εάν δεν υπήρχαν πολλές άλλες αδειξότητες και τόσοι άλλοι πόλεμοι που μας έγιναν, και από την πολιτεία αλλά και ορισμένοι κληρικοί, παρακαλώ πάρτε με τηλέφωνα στα γραφεία μας του Αγίου Κοσμάτου Ιωτολού και καταγγείλτε όλους τους κληρικούς οι οποίοι είναι υπέρ της συνθήκης έγκυρος από 66. Όχι για άλλο λόγο, όχι για να τους βάλουμε σε black list, όχι να τους τιμωρήσουμε, αλλά για να ξέρουμε ποιοι είναι επιτέλους ορθόδοξοι και ποιοι είναι αιρετικοί. Ποιοι είναι ορθόδοξοι κληρικοί και ποιοι είναι αιρετικοί. Συμφωνείτε? Όλοι λοιπόν, όσοι ξέρετε, αλλά επώνυμα όμως, όχι ανώνυμα, επώνυμα, πάρτε τηλέφωνα στα 82-39-300, 82-34-332, επαναλαμβάνω, 82-39-300, 82-34-332, και καταγγείλτε, ή στα τηλέφωνα της τηλε τώρα, 92-70-902-905, καταγγείλτε μου όλους τους κληρικούς και τους μοναχούς και τους αρχιερείς που είναι υπέρ της ΕΚΕ, υπέρ του 666. Εγώ θα τους ανακοινώσω και θα αποφασίσετε εσείς εάν θα συνεχίσετε να τους έχετε πνευματικούς σας, να εξομολογήσετε σε αυτούς και να εκκλησιάσετε σε αυτούς τους προδότες της πίστεως και της πατρίδας μας. Διότι εδώ δεν είναι ένα απλό θέμα
δεν είναι ένα απλό θέμα το οποίο δεν αφοράει τη σωτηρία μας. Συνθήκη Σέγγεν σημαίνει δύο σκέλη. Το ένα, καταπάτηση της προσωπικής μας ελευθερίας, των ανθρωπίνων μας δικαιωμάτων μας, κατάλυση του συντάγματός μας, κατάλυση του συντάγματός μας και σύμφωνα με το άρθρο 120 του συντάγματός μας, η τήρηση του συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό όλων των Ελλήνων. Πρώτο σκέλος αυτό. Και το δεύτερο σκέλος συνδέεται άμεσα η συνθήκη Σέγγεν με τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, με τις φοροταυτότητες και με τις κάθε είδους καινούργιες ηλεκτρονικές κάρτες, οι οποίες δουλεύουν με κωδικό 666, το Barcode System, ο γραμμικός αυτός κώδικας, ιδιαίτερα ο UPC και ο EAR13 δεν είναι όλοι γραμμικοί κώδικες με 666, προσέξτε το. Σύμφωνα με ειδικούς επιστήμονες που έχουν τις υπογραφές τους, μας βεβαιώνουν τουλάχιστον για τον UPC που κυκλοφοράει στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα και για τον EAR13 ο οποίος κυκλοφοράει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι αυτοί κυκλοφορούν, έχουν το 666. Άρα τα γραμμικά συστήματα που υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα δουλεύουν με κωδικό 666. Άρα δεν παίρνουμε κανένα είδους έγγραφο κρατικό που έχει γραμμικό κώδικα 666. Άρα λοιπόν... Όχι! Τους αγαπητούς αδερφούς μας, τα αγαπητά παιδιά της αστυνομίας μας, σε όλα γενικά τα σώματα της ασφαλείας και ιδιαίτερα στην αστυνομία. Γιατί, συγγνώμη, ακούστε με ένα λεπτό παρακαλώ. Ήρθε η Επιτροπή, ένα χειροκρότημα για την Επιτροπή μας. Έρχονται οι τσολιάδες. Ανοίγτε να περάσουμε, γιατί έρχονται οι φρούρα να αλλάξει. Περάσαμε και φτάσαμε μέσα στη Βουλή. Παραδώσαμε το ψήφισμα το οποίο το υπογράψανε και πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου. Και αύριο το πρωί θα είναι ο φρούραρχος της Βουλής. Αύριο η γραμματεία δηλαδή. Αύριο το πρωί θα είναι στα χέρια του Πρωθυπουργού και των αρχηγών όλων των κομμάτων. Καθώς και στον Πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, η μεγαλειώδης... Παρακαλώ. Η μεγαλειώδης... Παρακαλώ ησυχία και ας τους μασόνους τώρα. Λοιπόν, μετά αδελφοί μου,
από τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση, όπου ήμασταν, χιλιάδες χιλιάδων λαού πολέμων. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω ο αγώνας των χριστιανών! Δεν θα περάσουν οι συνθήκες Μάστριχτ!